Δεν θα πάω στη δουλειά μου, δεν θα πάω στην επιχείρησή μου, θα μείνω στο σπίτι μου. Δεν θα πάω στη δουλειά μου, θα κρατήσω τις αποστάσεις μου. Δεν θα πάω στη δουλειά μου. Έχω ακριβώς 69 μέρες να πιάσω μηχανάκι και βελόνα στα χέρια μου. 69 μέρες χωρίς εισόδημα. 69 μέρες μουδιασμένος και συναισθηματικά κουρασμένος. Πλύνε χέρια. Βάλε αντισηπτικό. Φόρα μάσκα. Φόρα γάντια. Στείλε μήνυμα. Κράτα απόσταση. Πάμε ξανά. Θα σας μιλήσω για το πώς θα προστατεύσουμε τον κόσμο της εργασίας. Αυτό το μέρος. Πόσο μου έχει λείψει. Η φωτοτράπεζά μου. Τα χρωματάκια μου. Αγάπης μου. Έχω να πιάσω μηχανάκι στα χέρια μου 69 ημέρες. Οι καλύτερες βελόνες στον κόσμο. Τι να λέμε τώρα. Έχουμε γάντια, προστατευτικά σακουλάκια. Έχουμε μεμβράνες προστατευτικές. Έχουμε καπότες για τα μηχανάκια, grip tape για τα μηχανάκια, βούτυρα ειδικά για την επάλυψη, βαζελίνες, μπεπανθόλ, grip tape, ό,τι γουστάρεις έχουμε, δηλαδή... Φου! Μαράθηκαν και τα φυτά μας. Θέλω πάρα πολύ να γκρινιάξω, να κράξω, να εκτονωθώ, κάπου να ξεσπάσω για αυτό που γίνεται. Αλλά μέχρι τώρα δεν το έχω κάνει. Αντιθέτως, ακολούθησα με ευλαβική προσοχή τις οδηγίες των ειδικών και φρόντισα να είμαι συνεπέστατος στις εισφορές μου. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα μια φιλική συμβουλή. Έκανα πριν ένα χρόνο τατουάζ σε εσάς και έμεινα πολύ ευχαριστημένη. Εντός της καραντίνας ήθελα να κάνω ένα ακόμα. Αλλά λόγω του ότι τα μαγαζιά είναι κλειστά, πήγα σε ένα φίλο που κάνει τατουάζ στο σπίτι εδώ και κάποια χρόνια. Έκανα δύο πουλάκια στην περιοχή του Αφιένα πριν λίγες μέρες. Χρησιμοποιώ την ανάλογη κρέμα, αλλά άρχισε να βγάζει από τώρα αυτή την κρούστα σαν μελάνι και σε δύο σημεία είναι κόκκινο γύρω από το σχέδιο. Είναι φυσιολογικό αυτό? Μου είπε πως το πάτησε αρκετά γιατί δεν έπαιρνε το χρώμα. Το γέμισε αρκετά δηλαδή. Εγώ έχω αγχωθεί πολύ. Θα υποχωρήσει αυτό? Είναι σαν ανάγλυφο προς το παρόν. Τι να απαντήσω τώρα? Πολύ φοβάμαι πως αν δεν ανοίξουν σύντομα τα tattoo studio, θα έχουμε πολλά ακόμα και χειρότερα να ακούσουμε. Είναι το χειρότερο σενάριο για κάθε tattoo artist που σέβεται και αγαπά το επάγγελμά του. Δεν φτάνει όμως το πάθος και η αγάπη για αυτή την τέχνη. Ειδικά όταν στην εξίσωση μπαίνει και η έννοια του βιοπορισμού. Βλέπεις, η ηθική πλευρά του θέματος είναι αρκετά ευμετάβλητη. Τόσο για τον tattoo artist όσο και για τον πελάτη. Άνοιξε λίγο. Ευχαριστώ. Αν από τη μία πλευρά έχουμε τον νομοταγή tattoo artist, ο οποίος εργάζεται σε ένα tattoo studio, και από την άλλη πλευρά έχουμε τον πελάτη, ο οποίος θέλει απεγνωσμένα ένα τατουάζ. Ο πελάτης τις περισσότερες φορές έχει παντελή άγνοια κινδύνου και δεν πολύ νοιάζεται που θα το κάνει, αρκεί να το κάνει. Τώρα έρχεται ο νομοθετικός παράγοντας και σου κλείνει το μαγαζί. Περιμένεις. Περιμένει. Περιμένεις. Περιμένει και ο πελάτης. Ο πρώτος που θα αλλάξει ηθική στάση είναι ο πελάτης, ο οποίος θα ψάξει και θα βρει τρόπο να χτυπήσει τατουάζ σε κάποιο φίλο φίλου που βαράει σε σπίτι ή σε υπόγειο ή στον γκαράζ του Μίτσου. Αν τώρα βάλουμε στον άξονα Χ την παραβατικότητα, όσους κάνουν τατουάζ σε σπίτια δηλαδή, και στον Ψ,
βάλουμε τον χρόνο που είναι κλειστά τα tattoo studio. Θα διαπιστώσουμε μια εκθετική αύξηση παραβατικότητας που θυμίζει λίγο πολύ την κορονοϊοκαμπύλη, ε? Αλλά όσο η κυβέρνηση συνεχίζει να κρατά τα tattoo studio κλειστά δίχως ενημέρωση για την επανέναρξή τους, τόσο θα αυξάνονται τα περιστατικά που πραγματικά θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του κόσμου. Δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Η δερματοστηξία πρέπει να πραγματοποιείται σε μέρος το οποίο είναι πιστοποιημένο και καθαρό. Πού έχεις τις περισσότερες πιθανότητες να κολλήσεις κορονοϊό? 1. Σε αεροπλάνο. 2. Σε εμπορικό κέντρο. Ή 3. Κατά τη διάρκεια ενός τατουάζ. Θεωρώ στο αεροπλάνο. Το τατουάζ είναι σαν να μπαίνεις μέσα σε ένα νοσοκομείο. Είναι οι συνθήκες ακριβώς αυτές που επιβάλλει το κράτος για να μην κολλήσει κάποιος κορονοϊό. Στο εμπορικό κέντρο μπορείς ο ίδιος να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Στο αεροπλάνο είναι λίγο πιο σύνθετα τα πράγματα. Όσο η κυβέρνηση επιμένει να κρατά τα tattoo studio κλειστά, δίχως ενημέρωση για οποιαδήποτε επανέναρξη του κλάδου, δυστυχώς φοβάμαι πως αυτά τα περιστατικά θα αυξάνονται. Και δυστυχώς είναι αυτά που πραγματικά θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του κόσμου. Ας μην γελιόμαστε λοιπόν, τε λέω να πάρουμε περισσότερα μέτρα, αν αυτό είναι απαραίτητο. Αλλά ας ανοίξουν επιτέλους τα tattoo studio, που έτσι κι αλλιώς λειτουργούν με τους πιο αυστηρούς και υποχρεωτικούς υγειονομικούς κανόνες. Και μάλιστα πολύ πριν την εμφάνιση του κορονοϊού. Την ευθύνη πλέον έχει ο νομοθέτης. Με τις αποφάσεις του και την κολλησιεργία του στο συγκεκριμένο θέμα, θυμίζει περισσότερο στροφοκάμιλο που κρύβει το κεφάλι της στο χώμα. Αν η κατάσταση συνεχίσει έτσι, το μόνο που θα καταφέρουν οι ειδικοί θα είναι να ενισχυθεί η υπονόμευση του κλάδου και να αυξηθεί η παραβατικότητα σε ένα επάγγελμα που οι ρίζες του πάνε πίσω χιλιάδες χρόνια. Είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης, ζωγράφος σχολής καλοτεχνών. Είμαι επαγγελματίας, tattoo artist, όχι χομπίστας. Κοίτα, εγώ είμαι πολύ κατά του τατουάζ, αλλά δεν θεωρώ ότι μπορεί να κολλήσεις με το να κάνεις τατουάζ. Πού θα κολλήσεις πιο εύκολα, δηλαδή? Σε μια πτήση, θεωρώ. Ναι, πιο επικίνδυνη. Ναι, σε κάποιο μεταφορικό μέσο, ναι. Εγώ θα προσθέσω ότι σαφώς μέσα σε ένα αεροπλάνο, σαφώς μέσα σε μια τράπεζα, σαφώς μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ, αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα πράγματα. Όλες οι άλλες μορφές είναι σαφώς πιο ελαστικές και πιο σίγουρες.